Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, τελειώσαμε. Θα κάνω μπλοκ. Τέλος. Έλα. Σ' αφήνω και έκανε. Έλα, μπλοκ. Μπλοκαριστούμε να τελειώνουμε. Να μην έχουμε στοιχήσει στην αγωγή. Τελείωσε. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια, εξετάζοντας καταγγελίες για εκφοβισμό και για προβλήματα στο στενό του περιβάλλον. Ένα σωστούν άλλα παιδιά. Εγώ παλέτω για μακάρι να σωστούν άλλα παιδιά. Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα. Αν ξέραμε, θα τα αφήναμε το παιδί, δεν θα το προστατεύαμε. Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής... Δεν μου λέτε εσείς εδώ μέσα. Γιατί πάτε και γράφετε στον αποκήτικο Τσαλίκης ότι εγώ κάθομαι και την ευρίζω. Πότε ανέφερα το όνομα της κυρίας αυτής εδώ μέσα εγώ σήμερα? Για πείτε μου λίγο. Πότε ανέφερα εγώ το όνομα της κυρίας σήμερα εδώ μέσα? Για γράφτε μου. Το όνομα της κυρίας πότε το ανέφερα εδώ μέσα? Γιατί πάτε κάποιοι από εκεί λέτε ψέματα ότι εγώ βρίζω και ασχολούμαι? Για πείτε μου λίγο γιατί λέτε ψέματα. Να το εδώ είναι ο Αντρεούλης. Ποιοι έρχονται από εκεί και σου γράφουν ότι σε βρίζω και με παίρνουν τηλέφωνα οι άνθρωποι και μένω και βλέπω? Δεν έδωσα σημασία γιατί ξέρω ότι γράφουν βλακίες, γι' αυτό σου έκανα κιόλας. Καλά, έτοιμα. Όλα αυτά τα πράγματα που μου στείλαν τώρα εγώ και τα είδα εδώ σε screen, τι είναι αυτά που κάθεσαι και μου και λες για μένα? Είδες εσύ σε screen τι έλεγα εγώ? Θέλεις να σου στείλω? Τι ακριβώς είπα εγώ? Ορίστε, δες. Ένα λεπτό λίγο. Όχι, παιδί μου, πες μου εσύ, πες μου προφορικά. Δεν ποτέ να σε σχολιάσω δημόσια και να σε κακοκαρδίσω, και συγγνώμη λίγο. Με το εθνικό και με τους δικηγόρους που θα μου ξεπληρώνω αγωγές με τη δική μου εθνικό και εκτό, τι είναι αυτά που κάνει στον κόσμο? Όπα, 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 όπα. Λάθος πληροφορίες σου δώσανε. Μα τα λέω εγώ, αγάπη μου. Τι δουλειά έχει, ασχολείται με τη δουλειά μου, ασχολείται με τη δική σου, εγώ σε έχω πειράξει. Βρε, ποιος ασχολήθηκε με τη δουλειά σου? Είπα ότι επειδή σήμερα ανακάλυψα ότι έχω κάποιο πρόβλημα υγείας και περιμένω ειδικές εξετάσεις την Πέμπτη στις 26, αν όλα πάνε καλά, σκοπεύω να πάω στο πρωτοδικείο και να κατοχυρώσω το όνομα Εθνική Σταρ. Για παράδειγμα, γιατί είσαι Εθνική Σταρ εσύ? Είσαι Εθνική Σταρ εσύ? Έχω δικαίωμα να το κατοχυρώσω. Δεν έχει σημασία αν είσαι ή δεν είσαι. Το ορίζει ο νόμος, το λέει. Ωραία, θέλεις να τελειώνουμε, να κλείσουμε μια ωραία καλησπέρα και να το κλείσουμε εδώ και να πας όπου θέλεις, τράβα. Οκ. Okay. Δεν έχω πρόβλημα. Και σταματάμε να λέμε και μια καλησπέρα εδώ και τελειώνουμε χωρίς βρισκές. Λέω να πας το καλό και κάνω ό,τι θέλεις. Τελειώνουμε. Μα γιατί βρισκές, δεν έχω. Διότι αυτή είναι η δουλειά μου, κυρία μου, και προσπαθεί να πάρει πράγματα για να ακουστείς. Δεν θα ακουστείς με αυτό. Θα πάω εγώ αύριο το πρωί. Χαίρετε. Θα πάω εγώ αύριο το πρωί. Χαίρετε. Τι χαίρετε? Χαίρετε, κλείνω. Γιατί κλείνεις? Διότι θέλεις με τη δουλειά μου ένας άνθρωπος που σε αγαπάει, δεν σε πειράζει. Δεν θέλεις διάλογο. Και μου στέλνει συνέχεια λόγια για τα δικαστήρια για τον άντρα μου, ότι θα πας μάρτυρας κατηγορίας μου, εσύ θα βρεις τον πελά σου. Όχι εγώ. Όχι, είπα δεν ξέρω ποιανού μάρτυρας θα πάω τελικά. Είναι ωραίο αυτό που κάνεις και λες, για πες μου. Έχεις δίκιο. Γιατί εσύ τι μου κάνεις, βρε Αντρεούλη? Πότε σε πείραξα εγώ? Ο κόσμος από κάτω. Βγήκαμε κλάματα με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που μου παρουσιάστηκε. Και πού δεν ξέρω εγώ το πρόβλημα υγείας, αφού εγώ σήμερα την μέρα σου κλαίω το είπανε, πρωί. Σου το είπανε, σου το γράψανε. Εμένα μου το γράψανε. Θέλω να σε απειλούσε τον κόσμο. Και εμένα έλεγε μου γράψανε το πρόβλημα υγείας στο πέρα μου. Τι είναι αυτά που λες? Εγώ έβαλα τη γυναίκα μέσα που της έχω κάνει ένα προξενιό να μου πει και τον άντρα στο καινούριο. Και εγώ ξέρω ότι έχει πρόβλημα υγείας και το μίλησα στα νίκια μου. Ξαφνικά μου γράφουν από κάτω πράγματα για σένα, ναι. Και λέω, εδώ το γράφουν και μου λένε δεν σε πήρα ακόμα. Και πάω εδώ και μένω κάνα και εδώ στον αέρα. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί του, μιλάει συνέχεια. Μα δεν μπορώ να ακούω συνέχεια να μην σκοφαντείτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Βρε, ποιος σε σκοφάντησε, Χριστιανέ μου? Εγώ έκανα το live μου και έβαζα τραγουδάκια εδώ πέρα, Μέρι, Μαράντι, Βίση και τα λοιπά. Ωραία, που ξέρω, εγώ δεν ξέρω με γίνεις, το πήρες τηλέφωνο και μου το έπαιζε, δεν με ενδιαφέρουν οι γκέιτερ, λένε ψέματα.
Δεν μπορώ να συνοηθώ. Βρε Χριστιανή μου, πού ξέρω εγώ αν έχει πρόβλημα υγεία σήμερα εσύ. Και εγώ από το πρωί κλαίω. Πρέπει να σου πω γιατί δεν μπήκε μέσα η Λίκη που κλαίω. Εσύ κλαις άσκοπα. Το άσκοπο είναι κατά την τη δική σου κρίση. Κατά τη δική εσύ μου κρίση. Εσύ κλαίς για τον Στέφανο. Εγώ έκλαιγα για τον Παρουσιάστη και το μαλό πρόβλημα υγείας. Κλαίω για τα δικά μου και εγώ έχω πρόβλημα υγείας. 50 προβλήματα, τα οποία δεν τα λέω εδώ μέσα. Έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας μπορεί εσύ. Μπορεί να έχω, το ξέρεις. Μπορεί να έχω ένα καρκίνο και να μην το λέω. Το ξέρεις. Ο Χριστός και η μάνα του. Τι να σου πω, βρε Χριστιανέ. Αν έχεις και δεν το λες, περαστικά σου, τι να σου πω. Εγώ βγήκα. Συγγνώμη, αλλά ξέρεις τι μπορεί να έχω. Μπορεί κάτι να έχω και να μην το λέω, να μην πρέπει να το πω, να μην θέλω να το πω. Μα ούτε και εγώ είπα ακριβώς τι έχω. Μα σε υποστηρίζω σε όλα τα live. Όπου έχεις δίκιο, λέω, έχει δίκιο η γυναίκα. Και ξαφνικά να πω και για τη δουλειά μου. Μου θυμίζεις τη χαρτορίχτρα. Ξεκινάει και δεν σε αφήνει να μιλήσεις για να σε καπελώνει. Μα πού εδώ να με θάβεις ενώ εγώ δεν σε θάβω. Πού σε έθαψα, Χριστιανέ μου, είπα. Παράδειγμα, δεν μπορείτε να πάρετε την ονομασία παράδειγμα των Goodies μόνο αν την πάρετε franchise γιατί είναι κατοχυρωμένη. Τι θες τώρα με το Εθνική Στα, το 33 χρόνια είμαι εγώ. Τι θες τώρα από αυτό το πράγμα εσύ και τρόγιαζε και τρόγιαζε με την αλήκεια με μένα. Μου, εσύ πώς είσαι δεν βρήκα τι νοείς από το πράγμα, τι θες τώρα από αυτό. Θα κόψεις παρέα με μένα μια... και θα πάω και εγώ το πράγμα, θα πάω και εσύ, θα πάω και εγώ το πράγμα. Να, ωραία, εντάξει, μίλα μόνος. Αφού θες να μιλάς μόνος σου, πες αλήκη, θέλω να μιλάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα ξαφνικά, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Να κάνω διάλογο, να το καταλάβω, πες μου, το θέλω να κάνω μόνος μου μονόλογο. Εγώ σε κατανοώ. Όταν τελειώσεις όμως... Συζητάμε, συζητάς. Μ' άκουσα να συζητήσω ποτέ πίσω την πλάτη σου. Όταν τελειώσεις, πες μου να μιλήσω και εγώ όταν τελειώσεις. Με άκουσες ποτέ να σε συζητάω μέσα στα live πίσω την πλάτη σου, παιδί μου. Γιατί υπήρχε περίπτωση εγώ να συζητήσω πίσω την πλάτη σου. Μα με συζητάς μου, τα φέρνω εδώ, τα ρημάδια, τα έχω εδώ. Δεν ξέρω τι θα έρθουνε και θα στα πούνε. Με έχεις για ηλίθεια, Αντρεούλη. Γιατί με συζητάς, ωραία, σε ρωτάω. Γιατί με συζητάς, κοπέλα μου, αυτό σε ρωτάω. Γιατί με κακολογείς, γιατί με συζητάς. Για να τα ακούσει νύφη. Μα ξέρω τι θα στα πούνε. Ανθρώποι που σε αγαπάνε και δεν σε θάβουν από πίσω σου, γιατί τους πειράζεις. Σου είπα εγώ τι με έθαψες. Μα βλέπω όμως μια αντιπάθεια συνέχεια. Ρε Χριστιανέ μου, μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, μη στήσεις τη γωνία σου. Θα τα βίλα με μη τώρα, ωραία. Μίλα λοιπόν, άντε. Λοιπόν, μου αναφέρανε για σένα, σε δικαιολόγησα και είπα, παιδιά, δεν πειράζει. Ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Λέει η κυρία Λίγη. Τι σου αναφέρανε για μένα, δά. Τι σου αναφέρανε για μένα, συγγνώμη. Δεν σε αφήνει, όχι, εκεί. Τι σου αναφέρανε για μένα. Κράτα σε καπακώσει, κράτα σε καπακώσει. Δεν θα σε αφήσει να ολοκληρώσει πρόταση. Καταρχήν δεν μπήκα για σένα, δεν ανέφερα για σένα καθόλου. Έχω ανοίξει μια μισή ώρα πιο μπροστά από σένα. Έκλαιγα γιατί έχω πάθει τρομακτικό σοκ σήμερα. Είμαι σε πολύ άθλια ψυχολογική κατάσταση. Κινδυνεύει η ζωή μου και η σωματική μου ακαιρεότητα από ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο έχουν φύγει οι εξετάσεις μου σε ειδικό κέντρο των Αθηνών και θα πάρουμε την απάντηση παραμονή του Αγιάννη του Ρώσου την 5η στις 26. Ψυχολογία μου είναι στα τάρταρα. Βγήκα και έκλαιγα με μάτρο μάτι. Ωρα, τι έχεις γιατί το έχεις πει τώρα. Δεν μπορώ να πω γιατί ξέρεις ότι καταγράφονται και τα βάζουν στα YouTube πια. Τα κρατάνε και σε ξεφτιλίζουν. Και αυτό δεν είπα. Εγώ εύχομαι σαν άνθρωπος. Μίλαγα με τον κόσμο. Σαν άνθρωπος εύχομαι περαστικά. Σε ευχαριστώ. Μίλησα με τον κόσμο για να το βγάλω από μέσα μου. Δέχτηκα πολλές ευχές. Παρακάλεσα τον κόσμο να ανάψουν ένα κεράκι για μένα άμα βρεθούν σε μια εκκλησία, να πούνε μια προσευχή και πολλοί μου είπαν ότι θα το κάνουν μόνοι τους. Και πάνω στην κουβέντα μου λένε, αλλιεκεί, κάποιοι το γράψαν, αν είναι ψέματα, συγγνώμη. Φυσικά και είναι ψέματα. Αφού με ξέρεις ότι δεν μιλάω, είμαι τύπος που δεν μιλάω. Ο Αντρεούλης λέει, έμαθε για το πρόβλημα υγείας σου, σας πήρε, λέει η κυρία Λίκη. Να τους μάθει όποιος το είπε αυτό το πρωί να είναι πτώμα και δεν με ενδιαφέρει, το λέω με όλη τη βαρύτητα. Εφόσον βάζουν ψεύτικα λόγια, όποιος το είπε το πρωί να του βάλουν στέφανα. Για να μάθουν να μην πειράζουν ανθρώπους, τους οποίους στέκονται με το ζόρι όρθιους. Εντάξει, στεφάνια να τους βάλουνε. Όποιοι βάζουν μαναφούγια και λόγια. Εγώ έχω μεγάλα προβλήματα. Ναι.
Παιδιά, δεν θα κάτσω να απαντήσω κάτω στο Μαρίνα Μαρινάκη, την κάθε μαλακία του καθενός. Κανένας δεν χρησιμοποιεί την υγεία του και τα προβλήματά του. Εγώ άνοιξα ένα δικό μου live, δεν ζήτησα κανέναν άλλον. Ήθελα να πω στους διαδικτυακούς μου φίλους τον πόνο. Άνοιξα και εγώ, να πεις και εσύ, έφυγε η γυναίκα να βάζαμε παράθυρα να μιλάμε. Το θέμα είναι μόλις ανοίγω, μου στέλνεις κρυμ και παθαίνω σόκλο. Τι να γίνεται εδώ πέρα πάλι? Πάμε, ρωτήσανε κάποια πράγματα. Μάμα, και μου λέει η κυρία Λίκη, έχετε τσακωθεί με τον Εθνικό? Παιδιά, όχι, τους λέω πάλι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει σταματήσει να μου μιλάει τελευταία. Σταμάτησε, Χριστιανή μου, μέσα σε παράδειγμα δεν ήσουν μαζί μου και μιλάγαμε και βγήκες. Πότε, παράπροχτες λες? Εχθές, ήσουν σε παράδειγμα. Εχθές. Από το Αλήθεια Βασιλούδη. Να το, το γράφει και ο κόσμος από κάτω. Λέει μαλακίες, ρωτάγαμε για σένα και ο Απόλλωνας μας απειλούσε με μπλοκ. Αυτό μου το γράψανε και κανονικά. Ο Απόλλωνας είσαι τον εσείς, εγώ δεν βλέπω τα σχόλια. Πού να τα δω όλα αυτά τα σχόλια, χιλιάδες σχόλια? Μπήκανε δικά μου άτομα από την ομαδική μου, Αντρεούλη, που είναι υπαρκτά πρόσωπα, όχι hater. Και γιατί ρωτήσανε, τους απειλούσε ο Απόλλωνας με μπλοκ. Λέει, μη του τα λέτε, λέει του Αντρεούλη, μη του τα λέτε, λέει για την Αλίκη, μη του πείτε τίποτα. Λέει, φύγετε. Μα δεν μπαίνανε προφίλ. Αυτά προφίλ που τα λέγανε ήταν με μηδενικούς ακολούθους. Ένα που έγραφε συνεχόμενα για τους τίτλους και τις μαλακίες και είχε μηδενικούς ακολούθους. Αυτά είναι άτομα. Δεν λέω για τους τίτλους. Είσαι ομαδική σου. Αυτά μου γράφανε εμένα. Δεν μου γράψαν κάτι άλλο. Όχι, για δεν λέω για τους τίτλους. Ρωτάγανε. Έχετε μάθει για το πρόβλημα υγείας της Αλίκης? Για ένα λεπτό λίγο. Από όλο να γράψανε για κανένα πρόβλημα της κυρίας Αλίκης εδώ? Γιατί εγώ δεν έχω δει μέχρι στιγμής. Εγώ μόνο τα κουτσομπολιά είδα και είδα τους απειλούς ο άνθρωπος. Για τα κουτσομπολιά. Περίμενε λίγο να μου γράψει. Και ούτε πουλάμε τις αρρώσκες μας που λέτε, ντροπή σας. Ο Απόλλωνας θέλει να βγει, αλλά πώς να βγει τώρα παράθυρο? Σε ευχαριστώ, Σόφη. Δεν μπορεί να βγει. Ευχαριστώ, Δέσποινα. Γιατί να γράφουν το προφίλ? Τι λέει τώρα, μου κολλάει τώρα το κινητό όταν κάνω κάποιες ώρες live και... Σε ενοργή παράδειγμα το παιδί. Πώς θα μιλήσει τώρα να μιλήσετε? Άλλη στιγμή. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η Γεωργία κάνε γκρόσο, λέει, αφού ρώταγαν και έλεγε ο Απόλλων μην ξαναμιλήσετε. Όχι, όχι, δεν έχουν έρθει ποτέ τέτοια σχόλια, γιατί τα βλέπω ορισμένες φορές και ο Απόλλων μου το διαβεβαιεί τώρα ότι ουδέποτε γράψα για καμία υγεία σου, γράφανε κουτσομπολιά αυτά που διάβαζα κι εγώ. Και έτσι είπε, μην γράφετε κουτσομπολιά, θα περάσετε έξω. Ορίστε, έχω εδώ τη Μελίνα Παπαδοπούλου, λέει, πήγα να μιλήσω, απειλήθηκα, λέει, ότι θα φάω μπλοκ και βρήκα καταφύγιο σε εσάς. Το γράφει η γυναίκα από κάτω. Μελίνα από κάτω. Ωραία, να κάτσει εκεί λοιπόν, αφού βρήκε καταφύγιο. Καλύτερα να κάθεσαι σε σένα και κόσμο. Λοιπόν, καλά έκανε. Δεν με ενδιαφέρει, κυρία Μελίνα, Δημητρίνα, Κατίνα, Μουδελίνα. Τα αρχίδια μου, θα πάνε στο διάλογο. Θέλω από εδώ. Δεν θέλω, δεν έχω ανάγκη από κόσμο. Δρόμο. Κουτσομπολιά έξω από εδώ. Τέλος πάντων, ρε Αντρέα. Δρόμο. Πονάει και το κεφάλι μου, δεν είμαι και καλά. Ειλικρινά ήθελα να βγω. Ποιος είναι καλά, δεν έχω καταλάβει. Είμαι εγώ καλά. Όλοι δεν είμαστε καλά. Δεν μιλάμε για τέτοιο καλά. Δεν μιλάμε για τέτοια προβλήματα, Αντρεούλη. Περιμένω για να φύγουν οι εξετάσεις μου από το γιατρό μου από εδώ και να πάνε σε ειδικό κέντρο που κάνει εξετάσεις. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι πώς μου το είπε. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι ένας ναρθικάς ή ένας μόλοπας. Εύχομαι με τη δύναμη του Αγιάννη του Ρώσου, που είναι παραμονή της γιορτής του, να πάρω τις εξετάσεις 5 στις 26 του μήνα, να είναι όλα καλά. Και βγήκα, έκλαιγα, με ρώταγε ο κόσμος. Μου δώσανε πάρα πολλές ευχές, μου δώσανε δύναμη, μου είπανε περαστικά. Θα μου ανάψουν λαμπάδα ο ένας στην Κέρκυρα, ο άλλος μου έλεγε από εδώ. Μια κοπέλα μου είπε στον Άγιο Εφραίμ, πάει κάθε Τετάρτη, θα μου ανάψει λαμπάδα. Με προσκάλεσε και να πάω να προσκυνήσω το ιερό προσκύνημα του Άγιου Εφραίμ. Με κάλεσε, μου στείλανε και προσωπικό μήνυμα. Δηλαδή πήρα δύναμη από τις ευχές και είπα, παιδιά, δεν ζητάω κάτι. Αν θέλετε μία προσευχή πείτε για μένα.
Το βράδυ πριν κοιμηθείτε, υπερηγείας και υπερτύχης. Να έχω τύχη να πάω καλά, υπερηγείας. Τίποτα λιοντάρια δεν έχουν τύχη από εδώ και πέρα. Δεν τα ακούσω όμως. Τίποτα λιοντάρια δεν έχουν τύχη, το είπα. Ποια τύχη, από τη μέρα που είπες ότι θα έχουμε τύχη τα λιοντάρια, εμένα μου πάνε κατά διόλου. Είναι ο βίας ο ζώδιο του κρύου. Κάνα λίγο από μόνη, θα φτιάξω τα πράγματα. Είναι και ο Κρόνος τον υδροχό. Πώς του μηνός είσαι γεννημένη. Θα ζω μέχρι που να φτιάξουν ή δεν τα έχω κακαρώσει. Δεν έχω κακαρώνει, θα γεράσεις. Πότε είμαι, στις 17 Αυγούστου, σου έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Τώρα χτυπάει και ο Κρόνος από τον υδροχό απέναντι. Κάνε λίγο υπομονή, και ο Δία θα σε βοηθήσει. Τώρα λίγους μήνες ακόμα θα φτάξω τα πράγματα. Κάνε λίγο κουράγιο. Μακάρι, μακάρι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε και κάνουμε κουράγια. Τι να πω σε αυτήν την κολοζέη που ζούμε. Δεν μιλάω, αγάπη μου, για το ψυχικό κομμάτι. Για το, για το σωματικό, όλοι προβλήματα σου είπα και τα σώματα μας υποφέρουν και οι ψυχές μας υποφέρουν. Βρε, και χοληστερίνη έχω και τα αυγενικό μου έχω και άλλα προβλήματα έχω, αλλά όταν σε παίρνει ξαφνικά ο γιατρός σου σήμερα και σου λέει, κυρία Λίκη, κρατηθείτε, δεν έχω καλά πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να τα στείλω σε ειδικό εργαστήριο, το μοναδικό στην Ελλάδα. Για να σας πω 1000% εάν αυτό που υποψιάζομαι αληθεύει. Καταλαβαίνεις λοιπόν την ψυχική μου κατάσταση εμένα, τι θα γίνεται μέχρι τις 26 του μήνα που θα μάθω εάν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα και αν αυτό το σοβαρό πρόβλημα διορθώνεται ή δεν διορθώνεται και θα πάω αδιάβαστη. Καταλαβαίνεις λοιπόν σε τι ψυχολογία είμαι σήμερα από τις 1 η ώρα που μου ήρθαν τα μαντάτα. Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορώ να συνέρθω. Και άνοιξα ένα live για να πάρω ευχές αγάπης από τον κόσμο και τους ευχαριστώ όλους τους υγιείς ανθρώπους εδώ που μου στείλανε τόση πολύ αγάπη, τόσο πολύ αγάπη πραγματικά. Σε ευχαριστώ όλους μέσα από την ψυχή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνεις υπομονή, όπως κάνουμε όλοι μας. Όλοι μόνοι μας, είμαστε όλοι μόνοι μας. Δεν μιλάω για μοναξιά, Αντρεούλη. Μάλλον εγώ μιλάω στην Κινέζικα. Στην υγεία είμαστε όλοι μόνοι μας και στην υγεία είμαστε όλοι μόνοι μας, οι μόνοι μας. Δεν είμαι μόνη μου. Έχω τη μητέρα μου, γιατί αναγκάστηκα να της το πω. Έχω τον αδερφό μου, θα μου συμπαρασταθούνε. Στη μαμά μου τρόμαξα να της το φέρω έξω-έξω, γιατί έχει κάνει και καρδιά, φοβόμουνα. Παιδί μου, εδώ είμαι, μου λέει. Ό,τι έχω και δεν έχω, θα βοηθήσω. Μια σύνταξη παίρνει και αυτή. Τι νομίζεις? 680 ευρώ παίρνει και αυτή η δόλια. Δεν έκανα αυτέ για εμένε οι μάνε. Και εμένα η μανούλα μου, ο πατέρα μα έπαιρνε 1500 ευρώ. Όταν πέθανε, κατάληξε να παίρνει 700 ευρώ μικρό συνταξιούχε γυναίκε. Τι ήταν αυτέ για εμένε οι γυναίκε, ταλαιπωρημένε και κυρίε. Να σε καλά, Στούρα, να σε καλά, Ιρέν. Το τι μηνύματα δέχομαι από εδώ, αγάπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να σα έχει ο Θεό καλά όλου γερού και δυνατού. Έξω από τα τρόλ που κάνουμε, τις άτυρες, πειράζουμε καμιά φορά και τον κύριο Αντρεούλη. Τον πειράζουμε καλοπροαίρετα, δεν τον πειράζουμε με κακή, αλλά. Λίγη, συγγνώμη τώρα, όταν λες για τη δουλειά του άλλου, συγγνώμη. Όταν λες για τη δουλειά του άλλου που ζει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό δεν είναι πια τρόλ. Κάπου. Και όταν λες, ας μην κοιτάξει. Δεν ανέφερα τη δουλειά σου. Είπα εγώ, αν όλα λέω πάνε καλά και είμαι υγιής, σκέφτομαι κάποια στιγμή να κατοχυρώσω την επωνυμία μου. Και μάλιστα τους έφερα παράδειγμα τα goodies. Και είπα, όποιος βγει μετά με αυτή την επωνυμία, η εθνικός κουμπάρος, η εθνικός χέστης, η εθνικός βλάχος, η εθνικός ξερογόνος. Δηλαδή, περιμένω εγώ να πάρεις εσύ τη δική μου επωνυμία που ζω από αυτή τόσα χρόνια. Ποια επωνυμία σου, βρε Αντρεούλη, τι δουλειά εγώ να πάρω τη δικιά σου για να βρει μου την επωνυμία. Άμα, ποιος είναι αυτός Νικοστάς. Εσύ είσαι ο εθνικός στάτ. Ούτε είναι το ίδιο πράγμα, σε διαβεβαιώ. Και το όχι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αγάπη μου. Άντρας και γυναίκα είναι το ίδιο. Απαγορεύεται, βέβαια. Το goodies, ο goodies ή goodies. Απαγορεύεται και το goodies και η goodies. Τέλος. Το goodies είναι ουδέτερο. Δεν είναι ούτε θηλυκό ούτε αρσενικό. Όχι, είπες για μένα. Είπες για μένα. Και τρώγεσαι με αυτό. Δεν χτίζεις καριέρες, Αλίκη μου, με τα TikTok. Εγώ έχω ιστορία τεράστια. Εγώ τραγουδάω, παίζω έργα. Βγάζω λεφτά με καλλιτέχνη. Από εκεί προκύπτει το Σταριλίκη. Δεν προκύπτει το Σταριλίκη μόνο από τα Instagram. Στα λέω ανοιχτά και τα αγαπάω. Προκύπτει από την τέχνη. Βγαίνει λοιπόν στην τέχνη τραγούδα.
Πέρνα 40 χρόνια που έχω περάσει εγώ και 30 καριέρας και μετά να σε λένε ότι θένε. Έχω καριέρα κι εγώ. Εντάξει, δεν έχω τη δική σου καριέρα αυτού του Βελινεκού. Προσπαθείς να κάνεις αυτό το ωραίο πράγμα που κάνεις. Μην το χαλάσεις και διώχνεις φίλους από κοντά σου, γιατί εμένα ναι, μην ξεχνάς ότι με κάποια πράγματα. Κόμμα μηνύα, εδώ μια βουλουκλάκι και είχα σκοτωθεί. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι τρελός με τη δουλειά μου. Έχω μια ένσταση. Με άντρες, με οικογένειες και με δουλειές γίναμε. Δεν είναι λεπτό, Χριστιανέ μου, με τους άντρες και τις οικογένειες. Σκέφτηκα εγώ τώρα για τις οικογένειες. Ο εθνικός τάρι είναι ένας και μία ήταν βουλουκλάκι. Τελειώσαμε. Και μετά αυτά τώρα για να κάνουμε βαζαρίες μέσα στην τόκια, αυτά τελειώσαμε. Αυτά είναι πλάκες δηλαδή, και τρόλ. Δηλαδή τι εννοείς, ρε Αντρεούλη, όταν θα πεθάνεις κι εσύ, δεν θα ξαναβγει άλλο στο εθνικό στάδιο. Άμα βγει όταν πλάκες, πεθάνω, εγώ βλέπω, όσο ζω είμαι μια χαρά εγώ και είμαι ακόμα 50 ετών. Ωραία, λοιπόν, ως άντρας λοιπόν, ως άντρας είσαι εσύ εθνικό στάδιο. Δεν αλλά υπάρχει ως γυναίκα, ούτε ή ούτε το ένα υπάρχει κάθε φορά, ένα. Λοιπόν, θες να το συνεχίσουμε ή να καληνυχτιστούμε? Το θέμα σου ποιο είναι? Δεν γουστάρω, κυρία. Εμένα μπορεί να ήρθε στον ύπνο μου η Βουγιουκλάκη. Εμένα μπορεί να ήρθε στον ύπνο μου η Βουγιουκλάκη και να μου είπε. Ωραία, ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε τον ύπνο σου. Να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα ή να μιλήσουμε τώρα για παπαριές, έλα. Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω. Δεν μπορώ να πω τα δικά μου πράγματα να τα εμπέζουν άλλοι και να κάνουν να ακουστούν. Λοιπόν, έλα τώρα. Μου είπε πριν ότι δεν είμαι τραγουδίστρια, δεν είμαι, ξέρω εγώ, ηθοποιός. Από εκεί προκύπτει το σταριλίκι, δεν προκύπτει. Εσύ τα νομίζεις. Να είμαι εγώ τώρα δικηγόρος ή να είμαι γιατρός. Περίμενε, αγαπητέ μου, συγγνώμη, περίμενε. Έχεις πάρει φόρα, λες και λες μόνος. Συγγνώμη, τραγουδίστρια είναι μόνο η Μαρινέλα. Τραγουδίστρια είναι και μια επαρχιακή τραγουδίστρια που μπορεί να δουλεύει σε ένα καμπαρέ της επαρχίας. Και να είναι και φωνάρα και να μην την ξέρει κανένα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φταίω εγώ αν η Μίρατζη να μην την ξέρει κανείς. Τη Μαρινέλα ξέρω, δεν φταίω εγώ. Ωραία, όχι. Είχε πει ένα πολύ ωραίο πράγμα η Μερκούρη. Ως παράδειγμα. Ως παράδειγμα το έφερα. Εσύ μπορεί να είσαι ο μεγάλος ο στάρ. Ούτε και εγώ είμαι η μικρή. Ούτε μικρός είμαι. Εγώ τι είμαι το έχω κάνει μόνος μου. Ούτε μεγάλος είμαι, ούτε αυτό μικρός. Αυτό λέω, Χριστιανέ μου, δεν είμαι εννοώ στα χρόνια. Δεν πήρα τίποτα ούτε στους σκηνοθέτες, ούτε στους πακαναλάρχες. Τα έχω κάνει όλα μόνος μου και ξέρω και τον τραβώ τον δρόμο μόνος μου. Και ξέρω και εγώ να βάζω δικηγόρους και ξέρω και εγώ να κάνω δουλειές. Δεν είμαι χαζός. Τελείωσες. Χθεσινός είμαι εγώ. Δεν είπα μεγάλο στα χρόνια, ενώ μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη προϊστορία στην πλάτη σου. Δεν θεωρώ ποτέ κανέναν άνθρωπο μεγάλο ή μικρό στην καριέρα του, κατάλαβε το. Δεν πώς, αφού θεωρείς εμένα μικρή, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν σε είπα μικρή. Έχω δει και εγώ σε 40 εκπομπές. Δεν σε είπα καθόλου μικρή, κάνεις άλλη δουλειά, έκανες άλλες δουλειές, δούλευες σε δικηγορικά γραφεία, έκανες τόσα πράγματα, εγώ δεν σε έχω πει μικρή. Γιατί εσύ δεν έκανες άλλες δουλειές? Όχι. Ή θέλει τώρα να τα ανοίξω και να γίνουμε κόλος? Πέρα από τα καλλιτεχνικά δεν έχω κάνει άλλη δουλειά, επίσημη. Τι λες καλέ που δεν έχεις κάνει άλλα? Τι δουλειές έχω κάνει εγώ? Δεν ξέρω, πες τα μόνος στον κόσμο. Με τα ηλεκτρικά που τα πατούσες κάθε φορά και μπαίναν πιο βαθιά. Έλα που έχεις κάνει μόνο καλλιτεχνικά. Όλοι έχουμε κάνει μαλακίες στη ζωή μας. Τι μόνο θα καλλιτεχνικά έχεις κάνει δουλειά. Εμένα είσαι ηλεκτρολόγος, ήμουνα και δεν το ξέρω. Ήσουνα. Ηλεκτρολόγος. Καλέ δεν είχες αγγελία στο Twitter μαζί με τον άντρα σου. Παρέα. Αγγελία είχα. Όλος ο κόσμος. Όχι, ο κόσμος το λέει, δεν το λέω εγώ. Έχεις δει εγώ αγγελία με τον δικό μου άντρα να κάνω δουλειές τέτοιες? Έχω και τη φωτογραφία που του αφαίρεις μπουκουνέλα. Αγγελία ήταν αυτό? Που, τι ήταν, και ένα άλλο που το πάταγες και λες και κάθε φορά που σου βάζανε λεφτά δούλευε με ρεύμα. Με είδες εμένα να έχω κάνει, να έχω κάνει ένα τέτοιο προφίλ στο δικό μου όνομα και να έχω βάλει τέτοιες αγγελίες? Ναι, μου στείλανε, έχω στιγμιότυπα, τα έχω το ακόμα. Το έχω βάλει εγώ, είσαι βέβαια, το έχω βάλει εγώ. Και ποιο άλλο τα έβαλε με τη δική σου, με τον δικό σου? Δεν θέλω να πω τίποτα για αυτό το θέμα. Το έχω βάλει εγώ, είσαι βέβαια. Α, το έβαλε ο άντρα σου, δεν το γνωρίζω. Πάντως το δικό σου πρόσωπο το χρησιμοποιούσε. Επειδή εγώ δεν έχω βάλει τίποτα τέτοιο και δεν γνωρίζω, σου λέω λοιπόν δεν έχω βάλει εγώ κάτι τέτοιο. Και πώς βλέπαμε το πρόσωπό σου να κάνει μπομπονέλα? Αυτά είναι προσωπικές στιγμές. Τώρα προσωπικές μου στιγμές στον άντρα μου, ποιο σα ανέβασε, δεν γνωρίζω για να σου απαντήσω. Και επειδή δεν θέλω να δείξω τον άντρα μου δημόσια σε αυτό το κομμάτι.
τουλάχιστον. Εδώ του έκανε μήνυση, Χριστιανέ μου, και πα στον ιατροδικαστή και φοβάσαι. Στον άντρα μου έκανα μήνυση για του ξυλοδαρμού μου. Το τι έκανα με τα προσωπικά μου δεν θα του κάνω μήνυση. Γιατί εγώ και αυτό ήμασταν ερωτευμένοι. Του κύριε. Η μήνυση κύριε, έγινε για τον ξυλοδαρμό κατά εξακολούθηση και για άλλα θέματα. Δεν θα του κάνω μήνυση του άντρα μου. Κύριε, αν κάνω μέρο. Προστάτευσον την δούλη σου από την τρέλα. Προστάτευσον την δούλη σου από την τρέλα, κύριε. Και ευλόγησον ημάς. Και δώσον μυαλό και γνώση στον εθνικό όταν μας. Ο άντρας μου, αγαπητέ μου, όταν ο άντρας μου, αγαπητή μου, είχε κάποιες αγγελίες παλιά που τις ανακαλύψατε και μου τις στείλατε και τις είδα, εγώ μόνος μου τον αγκάλιασα και τις πήρα πάνω μου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Και είπα ότι ήμουν μαζί του για να τον καλύψω. Ξέρεις πολύ καλά λοιπόν, ακόμη και αυτή τη φωτογραφία την έβαλε και δεν με ενδιαφέρει την έβαλε αυτό. Είναι από τον άντρα σου, δεν είχες. Τι είχα εγώ. Πριν από τον άντρα σου δεν είχες. Πριν καν γνωρίσεις τον Στέφανο δεν είχες. Γιατί δηλώνεις μόνο καλλιτεχνικά ότι έχεις κάνει. Δεν είχες πριν όσους άκοβα. Πριν από τον άντρα σου. Παιδιά, κάτι έχει πάθει η Αλίκη. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Να είναι καλά η γυναίκα. Αφήστε τη ήρεμη. Δεν μπορώ να κάνω να παρακολουθήσω κάτι τέτοιο. Ποια δεν γίνεται. Κύριε το δυνάμε. Απόλλωνε για άλλα λίγο, σε παρακαλώ, σε ακούω. Άστε και να κάνει ρεμίζι, μη λέμε τίποτα, να αφήστε. Έλα λίγο από όλο να στο παράθυρο, σε παρακαλώ. Πήγα να σε βάλω από όλα και βγήκε. Συγγνώμη πάρα πολύ. Ξανακάνε έτοιμα. Έτσι δεν έχει μάθει να είναι κάτι άλλο. Δεν έχουν δει σε μια άλλη περιοχή να κρύβεται. Δεν έχει μάθει κάτι από την παρέα ή κάποιον άλλο. Χαίρετε. Γιατί δεν ανοίγει. Άνοιξε παράθυρο. Δεν, περίμενα. Για. Πού είμαστε. Εδώ. Έλα, Ρουμπινάκο, έλα, μαμ. Συγγνώμη, βάζω λίγο το γάτο μου να φάει. Έλα, Ρουμπί, έλα. Τι γίνεται, Αντρεούλη μου. Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς είσαι. Τι να κάνω πάλι, μέσα στα νεύρα είμαι. Τι να κάθε μία η ώρα κάθε βράδυ. Νεύρα. Γιατί έτσι. Τι έχει αυτή η ώρα. Κάντε μου scream τα όσα λέει η κυρία για να κάτσει καταθέσω μήνυση αύριο. Κάντε μου scream. Στείλτε μου τα αυτά όλα σε σκρίνο να τελειώνουμε. Έλα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Μπορείς, παρακαλώ πολύ, να κάτσεις κάτω και να μιλήσουμε, θα είσαι όρθιος και θα γυρίζεις για αυτό το πράγμα και θα ζαλίζομαι. Αφού το ξέρεις ότι είμαι σε υπερένταση, περίμενε. Αλλά μπορεί να κάτσεις σε μια καρέκλα γιατί δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους σε υπερένταση, δεν είμαι εγώ σε υπερένταση. Ωραία. Πες μου ένα τραγούδι να σου βάλω να παίζει από πίσω. Γι' αυτό είμαι όρθιος. Δεν θέλω τραγούδι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν θα βάλω. Τι γίνεται. Γεια σου, Απολλωνάκο μου, τι κάνεις.
Καλά, εσύ. Για σχολεία σε όλα αυτά που υπόθηκαν για... Για την Αλίκη, βάλτε την απαράθυρο. Γιατί δεν θέλει. Ας έρθει, ας έρθει. Όχι, δεν τη βάζω εδώ. Όχι, ας, δεν θέλω να βγει απόψε εδώ άλλο. Φτάνει. Άστε να κάθεται στον τοίχο της. Άστε τη γυναίκα να κάθεται στον τοίχο της να κράζει, λοιπόν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να πουλήσει. Άστε να πουλήσει κράζοντας. Σε ακούω, λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, επειδή όντως υπήρξαν κάποια σχόλια από κάποιους users που μπαίνανε μέσα και γράφανε για την Αλίκη, επειδή λοιπόν είμαστε, το είπα και χθες. Τι σχόλια, αγόρι μου, αυτού του τύπου τα σχόλια που λέγαμε ότι με κατηγορεί, αυτά μόνο εγώ είδα. Λοιπόν, εγώ για αυτά δεν έχω να πω κάτι, Αντρεούλη, ξέρω ότι τα είδες όμως. Ήξερες μόνο αυτά, δεν είδα, δεν έλεγα.